Έχουμε πει ότι έρχεται στο Σίγμα μέσα από την στρατηγική συνεργασία που έχει η τηλεόραση Σίγμα με το Sky Ελλάδος. Και όπως ως γνωστόν θα είναι δύο ομάδες, μία ομάδα από celebrities και μία ομάδα από κανονικούς παίκτες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν με στόχο το μεγάλο το βραβείο. Μάλιστα. Ο Σάκης Τανιμανίδης, νομίζω είναι καλά, το μάθεις, Τανιμανίδης, είναι ο παρουσιαστής. Αυτό που έχουμε μάθει τώρα είναι κάποιους από τους celebrities που φημολογείται ότι θα είναι στην ομάδα των celebrities. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Κώστα Σόμερ και την Ναυσικά Παναγιωτοπούλου, οι οποίοι είναι ζευγάρι, όπως γνωρίζετε. Τους γνωρίζουμε και από την καθημερινή σειρά της τηλεόρασης Σίγμα Προδοσίες. Κώστα Σόμερ και Ναυσικά Παναγιωτοπούλου θα τους δούμε μαζί, να εδώ πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας βρήκε η παραγωγή. Μπράβο, μπράβο στην παραγωγή, γιατί εγώ δεν μπορούσα να στείλω τις φωτογραφίες. Μην το λες, μπράβο στην παραγωγή. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να τους δούμε μαζί, γιατί είναι από τις λίγες φορές ο Κώστας Σόμερ έχει αλλάξει πολλές γυναίκες και είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε έτσι πολύ εκδηλωτικό, πολύ ερωτευμένο. Ακούστηκε καλά. Και μια χαρά το λέω. Αφού τι θέλει να πω, έχω και άλλα. Κωνσταντίνο, μου είπε το εσύ, αγάπη μου. Να το σώσω. Για εγώ, σα σώμα είναι ένα από του πιο όμορφου Έλληνε. Έχει κάνει και καριέρα και στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε, έχει παίξει σε χολιγουτιανέ ταινίε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο. Εννοεί ότι ο άνθρωπο είναι μεγάλο. Είναι πολύ έλξη για τι γυναίκε. Εννοεί ότι ο άνθρωπο είχε κάποιε σχέσει. Όχι, δεν είχε κάποιε, είχε πάρα πολλέ σχέσει. Να λε τα πράγματα με το όνομα. Πάει από το παγό στο χειρότερο. Όχι, δεν είναι από το παγό στο χειρότερο. Είχε γυναίκε, αλλά αυτή είναι η γυναίκα τη ζωή του, όπω φαίνεται. Μα δεν είναι όλοι άντρε έτσι. Έτσι γίνεται με όλου του άντρε και καταλήγουν κάποια στιγμή με μια γυναίκα που είναι η γυναίκα των ονείρων του τέλος πάντων. Τι θέλεις να σου απαντήσω. Ή άλλος άντρας φτιάχνει με 10, με 15. Ο Σόμερ φτιάχνει με 200, 300. Έφτιανε στη Ρέγγι. Τι άλλο θέλει να σου πω. Δεν με αφήνει να σταματήσω να μιλώ. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν με προγάλεις. Ο Σόμερ λοιπόν, ο περιζήτητος που ήταν πριν. Του πάει πάρα πολύ όμως. Του πάει πάρα πολύ. Το Survivor νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική επιλογή. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα γυρίσματα θα γίνουν στον Άγιο Δομήνικο και περιμένουμε να βγει επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα αρχίσουν τα γυρίσματα, γιατί έχουν πει ότι θα γίνουν τον Ιανουάριο για να προβληθεί το Φεβρουάριο και δεύτερη ενημέρωση ήταν ότι θα γίνουν το Φεβρουάριο και να προβληθεί το Μάρτιο. Ωραία, αναμένουμε λοιπόν. Αυτό είναι το αυτό για το Survivor.